Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια για την οργάνωση της διακομιδής νεογνών, που είναι εκατοντάδες κάθε χρόνο, απομένει να γίνουν αρκετά βήματα ακόμη για να συγκλίνει η Ελλάδα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες δημιουργίας περιγεννητικών κέντρων, πλήρως τελεχωμένων με την οργάνωση ομάδας διακομιδής νεογνών, πλήρως εξοπλισμένης με σύγχρονο εξοπλισμό. Στόχος αποτελεί η ελαχιστοποίηση της αναγκαιότητας διακομιδής των νεογνών και όταν αυτή κρίνεται αναγκαία να διενεργείται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον νεογνό. Το σημαντικό αυτό θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της μεταεκπαιδευτικής ημερίδας που πραγματοποίησε στα Γιάννενα η Ελληνική Νεογνωλογική Εταιρεία με την συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από νοσηλευτικά ιδρύματα ολόκληρης της χώρας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω σε θέματα που αφορούν στη διακομιδή νεογνού, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα σε μια χώρα με ιδιαίτερες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες. Στην αναγκαιότητα οργάνωση περιγεννητικών κέντρων και περιγεννητικής φροντίδας αναπεριφέρεια αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νεογνωλογικής Εταιρείας Γεώργιος Μητσιάκος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο θέμα, το οποίο προσπαθεί η νεογνωλογική εταιρεία μέσω της σημερινής ημερίδας της να αναδείξει. Μιας και στη χώρα μας η πραγματικότητα είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλές διακομιδές νεογνών και έχουμε μια ιδιαιτερότητα ως χώρα, μια ιδιαίτερη γεωγραφική, ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, το οποίο μας υποχρεώνει να σκεφτούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες όσον αφορά τη διακομιδή του νεογνού. Αυτό που κρίνεται αναγκαίο και επιβάλλεται με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την διεθνή καταγραφή και αυτό που συμβαίνει σε οργανωμένες πολιτείες, με πρώτη και κύρια τον Καναδά, όπου εκεί υπάρχει οργάνωση περιγεννητικών κέντρων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα δημιουργίας αυτών των περιγεννητικών κέντρων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο όπου και η μητέρα αλλά και το νεογνό θα βρουν την κατάλληλη φροντίδα για την υγεία τους. Κάτι που δυστυχώς οργανωμένα στη χώρα μας σήμερα απουσιάζει. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι το κετός είναι ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Άρα μπορεί να έχουμε ένα πρόωρο το κετός σε ένα κέντρο το οποίο δεν πρόλαβε να διακομίσει την μητέρα στο περιγεννητικό κέντρο. Απαιτείται λοιπόν και η κατάλληλη οργάνωση διακομιδής αυτών των νεογνών, έτσι ώστε με μεγάλη ασφάλεια, μέγιστη δυνατή ασφάλεια, να μπορέσει το νεογνό αυτό να δεχτεί τις υπηρεσίες υγείας που του πρέπει. Πάρα πολλές διακομιδές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, η συντριπτική τους πλειοψηφία από αυτών που συμβαίνουν στη χώρα μας, αν υπήρχαν διαθέσιμα τα οργανωμένα περιγεννητικά κέντρα που λέγαμε. Δεν είναι μόνο ότι θα γλιτώναμε τις διακομιδές, θα είχαμε και καλύτερη φροντίδα σε αυτά τα νεογνά. Θα είχαμε και ελάττωση της περιγεννητικής εθνισιμότητας. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα ότι στη χώρα μας δεν έχουμε δημοσιευμένα, καταγεγραμμένα τα περιστατικά αυτά. Μια τελευταία καταγραφή δημοσιευμένη που έχουμε είναι το 2004 και δημοσιεύτηκε το 2006 στο περιοδικό Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνωλογίας, το επιστημονικό περιοδικό της εταιρείας μας, όπου εκεί φαίνεται αναλυτικά το τι νεογνά έχουν διακομιστεί στη χώρα μας. Για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρομαι περίπου από ό,τι θυμάμαι στα 780 νεογνά του χρόνου. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσιάκο, αυτό που έχει απουσιάσει μέχρι στιγμής είναι η βούληση για να προχωρήσει αυτή η οργάνωση, κάτι που απαιτεί βέβαια και έναν ευρύ διάλογο. Δεν είναι καθαρά θέμα κόστους και μόνο. Θα μπορούσαμε με διάθεση πόρων να οργανώσουμε την περιγεννητική φροντίδα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να προλάβουμε καταστάσεις και να μειώσουμε την νοσηρότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για νοσηρότητα ενός νεογνού, μιλάμε για ένα νεογνό το οποίο έχει αυξημένο κίνδυνο να γεννηθεί πρόωρο και γεννηθεί σε μη οργανωμένο περιγεννητικό κέντρο εγκεφαλικής παράλυσης, μιας κατάστασης που θα ταλαιπωρεί το ίδιο το παιδί για όλη του τη ζωή. Αυτό μπορούμε να το προλάβουμε σήμερα. Δεν είναι θέμα κόστος καθαρά όπως το θέτετε, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέμα κόστος. Είναι θέμα ποιότητας ζωής και πώς αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε σε όλα τα πρόωρα νεογνά της και σε νεογνά που χρειάζονται τη φροντίδα, όχι μόνο τα πρόωρα. Εδώ είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης και όπως υπόθηκε πολύ καλά από τις ομιλίες μέσα, εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς που πρέπει να πάρουν την απόφαση αυτή έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα περιγεννητικά κέντρα. Όπως? Η ίδια η πολιτεία πρώτα και κύρια, οι επιστημονικές εταιρείες, η χρηματοδότηση αυτών των περιγεννητικών κέντρων. Πρέπει να πάρθει μια διαφορετική απόφαση στο πώς θα διατηρηθούν οι πόροι. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά
να σκεφτούμε και να κάνουμε. Η Μονάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων υποδέχεται νεογνά από μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από την Φλόρινα μέχρι το Ακρίνιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Μόνο από την Κέρκυρα κάθε χρόνο διακομίζονται προς τη Μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων περί τα 70 νεογνά. Ενώ σύμφωνα με το διευθυντή της Μονάδας Βασίλη Γιάπρο, περισσότερα από τα μισά που υποδέχεται η Μονάδα κάθε χρόνο, δηλαδή στις 400 νοσηλίες, οι 250 είναι νεογνά εκ μεταφοράς. Αντίθετα, από τη δική μας περιοχή, ο αριθμός των νεογνών που διακομίζονται προς το κέντρο είναι αρκετά μικρός, περίπου μία διακομιδή το μήνα, και αυτό όταν η νοσηλεία των νεογνών απαιτεί άλλες παιδιατρικές ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα Γιάννενα, όπως παιδιοκαρδιολογική και παιδοχειρουργική. Αυτή η μερίδα, η οποία λαμβάνει η χώρα σήμερα στα Γιάννενα, είναι πάρα πολύ σημαντική για το θέμα της μεταφοράς του νεογνού, διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία 40 χρόνια απασχόλησε και τη μονάδα μας και την περιοχή μας και την κοινωνία. Υπήρχε ένα καθεστώς παλιά, στο οποίο τα νεογνά γινιόνται στα μευτήρια, γινιόνται στα περιφερικά νοσοκομεία, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία. Και πολλές φορές τα πρόωρα νεογνά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν καμία τύχη επιβίωσης. Όχι ότι ήταν χειρότεροι γιατροί το ότι έκαναν λιγότερες προσπάθειες, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Σιγά-σιγά, με την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με την ίδρυση της Μονάδας των Νεογνών, έγινε μια πραγματικά ηρωική προσπάθεια από τους γιατρούς και όλο το προσωπικό, όλα αυτά τα νεογνά να μεταφέρονται στο τριτοβάθμιο κέντρο, σε εμάς. Με τα λίγα μέσα που υπήρχαν τότε, με το λίγο προσωπικό. Και μόνο αυτό το γεγονός, και μόνο αυτή η πρακτική συνέβαλε στο να μειωθεί κατά 10 φορές η νεογνική θνησιμότητα στην περιοχή μας. Τώρα πλέον, το 2018, που υποτίθεται βασικά έχουν λυθεί, γνωρίζουμε όλοι ότι ο καλύτερος τρόπος να γεννηθεί ένα πρόωρο νεογνό είναι ένα τριτοβάθμιο κέντρο. Ο καλύτερος τρόπος να μεταφερθεί ένα νεογνό είναι μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, μέσα στη μήτρα. Αυτά τα γνωρίζουμε. Τώρα είναι καιρός να θέσουμε τις βάσεις για μια πιο ποιοτική μορφή των πραγμάτων. Να δώσουμε την ποιότητα εκείνη που χρειάζεται μεταφορά, ούτως ώστε όπως η μονάδα που θα υποδεχθεί το νεογνό να είναι υψηλού επίπεδου και όλη η διάρκεια της μεταφοράς να είναι στο ίδιο επίπεδο. Διακομιδές έχουμε δύο μορφών, και προς τη μονάδα μας και από τη μονάδα μας. Να σας πω πρώτα τα νεογνά τα οποία διακομίζει τη μονάδα μας. Διότι όπως είναι γνωστό, η μονάδα μας είναι μια μονάδα η οποία αποτελεί κέντρο υποδοχής, τριτοβάθμιο κέντρο υποδοχής νεογνών, το οποίο ξεκινά από τη Φλόρινα και φτάνει μέχρι το Αγρίνιο και με τα νησιά του Ιωνίου και ιδιαίτερα την Κέρκυρα. Μόνο από την Κέρκυρα αναφέρω ότι κάθε χρόνο έρχονται προς τη μονάδα μας περίπου 70 νεογνά μεταφερόμενα. Κυρίως με το πλοίο, αλλά καμιά φορά και με το αεροπλάνο. Επίσης, μεταφέρονται νεογνά από όλη αυτή την περιφέρεια, την οποία σας είπα. Περισσότερα από τα μισά νεογνά τα οποία νοσηλεύουμε είναι νεογνά εκ μεταφοράς. Ευτυχώς, τα πρόωρα νεογνά, όπως υπόθηκε σε αυτό σήμερα την ημερίδα, μεταφέρονται ενδομήτρια. Γι' αυτό είναι το καλό. Από εμάς προς άλλα κέντρα μεταφέρονται λίγα, ελάχιστα περιστατικά το χρόνο, και αυτά αφορούν κυρίως τις καρδιοχειρουργικές ειδικότητες και κάποιες από τις παιδοχειρουργικές. Και βέβαια αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, δεν μπορεί σε κάθε νομό και σε κάθε πόλη να υπάρχει και ένα ειδικό κέντρο, διότι οι γιατροί πλέον με λίγα περιστατικά που θα έβλεπαν και θα θεράπευαν εκεί δεν θα είχαν πλέον καμιά εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα αναγκαίο κακό, να το πούμε. Προσπαθούμε όμως και αυτές οι μεταφορές, αυτό το αραιό διάστημα που λαμβάνω χώρα μία-ένα μήνα, να γίνονται με τα πρότυπα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τόσο όσο αφορά τον νεογνό, όσο αφορά και την οικογένεια.